με τμήματα ζωγραφικής, χοροδίας, χορού, με δραστηριότητες που αφορούν στον κινηματογράφο αλλά και με άλλες δράσεις. Το Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής συνεχίζει και φέτος να δίνει το παρόν σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη δημιουργικών διεξόδων. Στο Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής έχει ιδρυθεί για να εξυπηρετεί περισσότερο την κοινωνία, τα παιδιά, να ενισχύει συμπληρωματικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και γι' αυτό το σκοπό ίδρυσε για παιδιά τμήμα ζωγραφικής, τμήμα δημιουργικής απασχόλησης, τμήμα χοροδίας και τμήμα παραδοσιακών χορών. Για ενήλικες έχουμε τμήμα γυμναστικής γυναικών, τμήμα παραδοσιακών χορών και μεικτό τμήμα που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά φέτος σύγχρονων και μοντέρνων χορών. Δηλαδή θα μάθουμε τους συμπατριώτες μας εδώ να χορεύουν ζεμπέκικο, σιρτάκι, με τσατσά και σάσα, με χοροδιδάσκαλο τον Κυριάκο Θανασιάδη. Υπάρχουν ειδικευμένοι επιστήμονες στη ζωγραφική, στη μουσική και παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κοινωνικό Κέντρο αφορούν εκδρομές για τα παιδιά, το πρόγραμμα Πάμε Σινεμά, το οποίο επιμελείται η φιλόλογος Αφροδίτη Πανίδου, και διάφορες ημερίδες με θέματα ιατρικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, οικονομικά, που είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ήδη από πέρσι, 100 παιδιά περίπου νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας παρακολούθησαν αυτά τα τμήματα. Φέτος ελπίζουμε που διευρύνουμε τον κύκλο, έτσι, τον εκπαιδευτικό, ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα παιδιά και χαρά μας, και δική μας χαρά είναι αυτό το κτίριο εκεί με αυτές τις υπηρεσίες να είναι γεμάτο από χαμόγελα παιδιών. Κάνουμε μια προσπάθεια σημαντική. Συνεργαζόμαστε με όλους, με την τοπική κοινωνία, με τις τοπικές αρχές, με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, με συλλόγους, με εθελοντές, με πολίτες, με εκπαιδευτικά ιδρύματα για να προσφέρουμε όσο μπορούμε καλύτερα υπηρεσίες πολιτισμού, αλληλεγγύης, συνεργασίας με τα παιδιά και τους μεγαλύτερους. Φιλοξενούμε και το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Οικισμού του Μαγικού και νιώθουμε ειλικρινά μια ικανοποίηση για τον τρόπο που προσφέρουμε και ενισχύουμε την τοπική κοινωνία. Χαρά μας και η μεγάλη μας ικανοποίηση να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας και να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες. Αυτή είναι η δική μας ικανοποίηση, αυτή είναι η δική μας χαρά και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των επιστημονικών μας συνεργατών. Κλείνοντας, ο κύριος Παραστατίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι άνθρωποι που σήμερα συνεχίζουν το όραμα του Σταύρου Χαλιορή θα έχουν τη δύναμη να το κάνουν με την ίδια θέρμη που είχε και εκείνος.